Αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος. Με τις ευχές, τις ευλογίες και τη φροντίδα του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, που μας ευλογεί από την Βασιλίδα των Πόλεων, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο και να τελέσουμε τον εσπερινό για την αυριανή ορτή, κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου και Θεοφόρου Παντρόσιμων Στυλιανού του Παφυλαγόνος. Είναι μεγάλη η δυνατότητα αυτή που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη δυνατότητα. Γιατί στη χριστιανική μας πίστη δεν γιορτάζουμε χωρίς ουσία, γιορτάζουμε ενθυμούμενοι τα γεγονότα. Διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων μας, την πορεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρώτα, τη δυνατότητα να έχουμε σχέση με τη φροντίδα της Παναγίας και των Αγίων και προσπαθούμε να βιώσουμε όσο γίνεται, όσο μας είναι δυνατόν, στοιχεία από την ζωή των Αγίων μας. Να προσπαθήσουμε όσο μας είναι δυνατόν να πατήσουμε στα πατήματα του Χριστού μας, της Παναγίας Μητέρας Του και να δείξουμε στον εαυτό μας ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει το καλό. Να έχουμε τη σχέση αυτή με τους Αγίους, οι οποίοι άλλοι τα πάνδυνα πέρασαν με δυσκολίες και με μαρτύρια και άλλοι με άσκηση και προσευχή για να έχουν τη δυνατότητα της αγαπητικής σχέσης των ανθρώπων να τους παρέχουν φροντίδα και γιάσεις με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το σημερινό γεγονός που εορτάζουμε, αρχίζουμε από σήμερα για να εορτάσουμε αύριο, είναι η δυνατότητα ενός ανθρώπου ο οποίος εγκατέλειψε τα γήινα με την έννοια του πλουτισμού, της χαράς, της ευμάρειας, της καλοπέρασης, μοίρασε τα υπαρχοντά του και έφυγε στα όρη προσευχόμενος για τους ανθρώπους και το καλό τους. Ήθελε τη μόνωση, αλλά η φήμη και η παρουσία της χάρη τους του Θεού δεν τον άφησε να τη ζήσει, γιατί πολύ έγινε γνωστή η παρουσία τους στα σπήλαια και πολύ μεγάλη ήταν η ανάγκη των ανθρώπων ή να απεκτήσουν παιδί ή να θεραπευτεί το παιδί τους και έτσι έτρεχαν στον Άγιο Στυλιανό για να βρουν αυτό που εκείνοι επιθυμούσαν και δεν μπορούσαν να προκαλέσουν, δηλαδή ήταν ασθενική η πίστη τους και η προσευχή τους, ενώ ο Άγιος Στυλιανός έφτασε πια σε ένα σημείο να μπορεί να θαυματουργεί. Αλλά και πάλι η προσωπικότητά του και η δυνατότητα που είχε στη σχέση του με την ταπείνωση φέρεται στο εικόνισμά του που άρχισε να λέει στους ανθρώπους «Δεν είμαι εγώ αυτός που σας κάνω καλά τα παιδιά σας, δεν είμαι εγώ αυτός που φέρνω τη χάρη του Θεού στην δυνατότητα της παρουσίας της οικογένειας, αλλά ο Χριστός είναι αυτός που χαρίζει, ο Χριστός είναι αυτός που θεραπεύει». Αυτή η ταπείνωση έφερε ζωντανό τον Άγιο Στυλιανό τον Παφλαγόνα μέχρι τις μέρες μας. Και σε όλο τον κόσμο, στα μήκη και τα πλάτη της γης, λατρεύεται για τη σχέση του με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Προσκυνείται για τη δυνατότητα της χάριτος που εκείνος του έδωσε. Και έχουμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα εδώ στον ευλογημένο μας τόπο να πανηγυρίζουμε σε αυτό το όμορφο εκκλησάκι με τον πατέρα Ιωάννη Νατελίδων Εσπερινό και τον ευχαριστούμε με τους Άγιους Ιεροψάλτας οι οποίοι τόσο όμορφα απέδωσαν τους ύμνους συγχαρητήρια. Δεν ξέρετε πόσο ντέρπετε την καρδιά του Επισκόπου όταν σας βλέπω έτσι να ψεύετε με τόσο ενθουσιασμό και να προσεύχεστε στα εκκλησάκια μας και στους ιερούς ναούς μας. Να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να έχουμε αυτό το όμορφο εκκλησάκι, προσφορά της οικογένειας Κίνα και Σόκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, ευχαριστούμε καλή κυρία Κατερίνη, ευχαριστούμε τα παιδιά σας και εσάς και τα εγγόνια σας. Ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που δώσατε στην τοπική μας εκκλησία. Εγώ βεβαίως δεν ευχαριστώ μόνο γι' αυτό. Ευχαριστώ για τα θεολογικά γράμματα τα οποία είχα τη μεγάλη ευτυχία να διδαχτώ από εσάς κυρία Κατερίνα. Όσο και αν δεν θέλετε να το παραδεχτείτε, είστε η δασκάλα και η δασκάλα είναι αυτή η οποία πρέπει να δέχεται και τα καλά και τα κακά των μαθητών της. Δεν ξέρω αν τα δικά μου είναι καλά και κακά ή κακά, αλλά εγώ έχω μια αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί εσείς παίξατε σημαντικό ρόλο μαζί με τους υπόλοιπους δασκάλους
και εσείς περισσότερο, γιατί είχατε την ευθύνη τη θεολογική για την πορεία τη δική μας στα νεανικά μας χρόνια, για να μπορέσουμε να πατήσουμε στα βήματα της πίστεώς μας. Να είστε γεροί, δυνατοί και χαρούμενοι πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή σας την προσφορά. Ευχαριστώ όλους σας που είσαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και αυτούς που δεν κατάφεραν να έρθουν εδώ, γιατί οι δυσκολίες της περίοδου αυτής είναι περίεργες, αλλά η προσευχή είναι αυτή που ανέρνει τους ανθρώπους. Παρακαλώ αυτούς που είναι στα εγκλησάκια, αυτούς που είναι στα μυστήρια, αυτούς που είναι στη Θεία Λειτουργία, να θυμούνται και τους ανθρώπους που δεν είναι. Να τους βάζουν στην προσευχή τους, γιατί όλοι είμαστε μια χριστιανική κοινότητα. Είμαστε όλοι μια μεγάλη, μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε και την ιστοσελίδα του κυρίου Κιάρη και σένα ευχαριστούμε πολύ, Χαρίκλια, γιατί δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που δεν είναι εδώ να παρακολουθούν από την ιστοσελίδα, να προσεύχονται μαζί μας και να μην ξεχνούν τον ευλογημένο μας τόπο και τη δυνατότητα της προσευχής που προσφέρεται και σε αυτόν.